Αστυνομικοί της ασφάλειας σαρώνουν την περιοχή γύρω από τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, αναζητώντας υλικό από κάμερες για να ρίξουν φως στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στην 62 Μαρτύρων. 34χρονη κοπέλα, εργαζόμενη σε γειτονικό κατάστημα, εμφανίστηκε να καταγγέλει ότι έπεσε θύμα απόπειρας αρπαγής. Δεν ξέρω, θα γίνουμε Σικάγο στο τέλος, δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Είδαμε περιπολικά αστυνομικά, ζητάδες και μηχανές να πηγαίνουν πάνω κάτω. Δεν καταλάβαμε τι είχε γίνει, απλά εμείς συνεχίσαμε την κουβέντα μας εδώ. Μετά μάθαμε ότι κάποια κοπέλα προσπάθησαν κάποιοι να την βάλουν σε ένα αυτοκίνητο μέσα. Πανικοβληθήκαμε. Το περιστατικό του οποίου τις διαστάσεις εξετάζει η ασφάλεια Ηρακλείου φέρεται να εκτυλίχθηκε περίπου στις 8 το βράδυ μπροστά από κατάστημα, στο οποίο όπως είπε είχε σκοπό να μπει για να ψωνίσει. Σύμφωνα με όσα είπε η κοπέλα στους αστυνομικούς, δύο άντρες έπεσαν πάνω της και την έσυραν σε ένα λευκό κλουβάκι Fiat Doblò. Η ίδια είχε περιγράψει νωρίτερα στους γείτονες ότι αντιστάθηκε στεναρά και κατάφερε να ξεφύγει. Είπε ότι πήγα στο Κινέζικο απέναντι να μπω μέσα να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά μου και προσπάθησαν δύο τύποι μέσα από τα μάξι να με σύρουν μέσα. Την έβαλαν μέσα λοιπόν και αυτή κατάφερε, έτσι έλεγε αυτή, κατάφερε με ουρλιαχτά και φωνές και βγήκε έξω και έφυγε σε κατάσταση πανικού και κατάφερε τελευταία στιγμή. Η κοπέλα πήγε σε ένα κομμωτήριο γιατί την κυνηγούσαν. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή αναζητώντας το αυτοκίνητο και τα άτομα που περιέγραψε η 34χρονη. Κοντά στο σημείο που σύμφωνα με τις περιγραφές έγινε η καταγγελόμενη απόπειρα αρπαγής, βρέθηκε βιντεοληπτικό υλικό που έχει καταγράψει αυτοκίνητο που έχει ίδια χαρακτηριστικά με εκείνο που περιέγραψε η κοπέλα. Ήταν ένα λευκό Fiat Doblò, από ό,τι είπαν μετά, γιατί το έχουν πάρει στις κάμερες εδώ της γειτονιάς. Και οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν την πινακίδα του. Η κοπέλα είναι εδώ εργαζόμενη καταστήματος. Ναι, η κοπέλα είναι, εργάζεται εδώ στη γειτονιά. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια, η γειτονιά είναι πολύ ήσυχη, μια χαρά όλα. Πολύ περίεργο αυτό το περιστατικό και σε βάζει και σε σκέψεις ανησυχία και προσέχεις και στα παιδιά σου και όλα αυτά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση την αρχική επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού, προκύπτει μεγάλη χρονική απόκληση ανάμεσα στα όσα περιέγραψε η 34χρονη και το υλικό που έχει συγκεντρωθεί. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Κάποτε δεν γινόταν αυτά, δεν ακούγαμε τέτοια πράγματα. Η καταγγελία έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στις αρχές που προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη και επικεντρώνονται στις καταθέσεις της 34χρονης για να αντλήσουν πληροφορίες όσο και στο περιβάλλον της για να προσδιορίσουν αν υπάρχει οποιοδήποτε υπόβαθρο προσωπικών είτε άλλων διαφορών που θα μπορούσαν να κρύβονται πίσω από μια τέτοια ενέργεια είτε μια τέτοια καταγγελία που μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται ανεξήγητη.